Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα Γιάσονα, καλησπέρα Greek Guy ή αλλιώς Σάβα, δεν ξέρω αν σας αρέσει να σε φωνάζω με το όνομά σου. Boom. Κάτσε, λαγκάρε εδώ, περίμενε, θέλει λίγο φως η μαλακία εδώ, περίμενε. Boom. Τέλειο. Λοιπόν, καλώς ορίσατε στο Bramble the Mountain King. Νομίζω είναι τρομακτικό από ό,τι είδα, σύμφωνα με το τρέιλερ. Πού είσαι ρε Μιτσάρα, όλα good. Όλα good ρε μπρο, όλα good. Όλα good. Είχα τον Ανδρέα σήμερα, μου σπάσε λίγο τα αρχίδια στον δρόμο, αλλά εντάξει, καλά ήταν. Εσείς πώς πάτε ρε, είχατε μαθήματα. Από ό,τι θυμάμαι εσύ Γιάσο να έχεις 13 ασκήσεις και ένα τεστ νομίζω στη γλώσσα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν, ήταν πολλά. Κάτσε να τελειώσω και ένα Insta story που είχα ετοιμάσει. Wait. Το παιχνίδι μακάρι να είναι τρομακτικό για να βγω, πώς το λένε ρε, δίκαιος με το Insta story που είχα κάνει, το vote, το poll, πώς ήταν. Λοιπόν, αντίγραφη συνδέσμου, βάλε εδώ link, όχι. Κάνω ένα Insta story ότι είμαστε live. Ξεκινάμε σε 3 λεπτά. 13 ασκήσεις έχω γλώσσα και μία εργασία, αλλά τη Δευτέρα που έχω γλώσσα δεν έχουμε σχολή. Ουφ, τη γλίτωση. Να ξέρεις, πολύ τυχερός, αλλά εντάξει, δεν το γλιτώνεις γενικά. Παίζεις μία αναβολή, να το πούμε έτσι. Είμαι live. Boom. Boom shakalak. Baby. Λοιπόν, ξεκινάμε. Οπότε μπορώ και την άλλη εβδομάδα να τις κάνω. Α, μια φορά τη εβδομάδα έχεις. Κομπλέ. Λοιπόν, βγάζουμε αυτό το καλώδιο. Αυτό εδώ είναι μια μπαταρία. Είναι της... Ποιανής είναι ρε. Της Speedlink. Δεν είναι sponsored. Αλλά γαμάει. Άμα δεν θες να αγοράσεις συνέχεια μπαταρίες, δίνεις μια φορά 14 ευρώ. Και το φορτίζει συνέχεια με Type-C. Οπότε καλή φάση είναι αυτή. Λοιπόν, new game. Οπα, κάτσε, δεν βλέπετε, περίμενε. Μαύρο βλέπω κι εγώ, μην αγχώνεστε. Δύο κανονικά, αλλά είχαμε δύο ώρα τη Δευτέρα. Α, μια χαρά τότε. Εντάξει, από ό,τι ξέρω, εσείς ξέρετε τα αγγλικά, δεν χρειάζεται να σας τα μεταφράσω. Πιστεύω. Ωραία γραφικά έχει, ρε. Αυτό είναι το game που σου πρότεινε ο Χριστόφορος. Όχι. Εκείνο σκέφτομαι να το κάνω βίντεο, δεν σηκώνει live. Άμα κάνουμε live, θα μείνουμε για πάντα live. Όχι ότι ξέρω τίποτα για αυτό το game, αλλά επειδή έχω Game Pass, λέω iPad για ένα χρόνο, ας βάλω κάνα game να δούμε. Α, παίζουμε από τώρα. Τι λες ρε, okay. Κάτσε, κλείνω το ποντίκι. Βάζω το keyboard στην άκρη. Το chat είναι εκεί. Λοιπόν, είμαστε ένα κοριτσάκι ή ένα αγοράκι. Δεν έχω ιδέα τι είμαστε. Θα μπω σε 15 λεπτά γιατί πρέπει να κάνω μια δουλειά τώρα. Οκ, okay, bro, πάρε το χρόνο σου. Βάλ' το λίγο αυτό γιατί δεν βλέπω τίποτα. Βάλ' το τέρμα. Ω, μαλάκα τα γάμισα. Α, εσύ το βλέπετε μια χαρά ρε. Απλά η οθόνη μου είναι λίγο για τον πούτσο. Α, ωραία έγινε στο live, ρε. Λοιπόν. Μάλλον εδώ δεν χρειάζεται να πάρουμε κάτι. Α, κάτσε. Κοριτσάκι νομίζω είμαστε. Δεν είμαι σίγουρος.
Πάμε γενικά όπου έχει τελίτσες. Πατάς το χ. Εδώ φαίνεται ότι δεν έχουμε ψηλώσει άλλο. Είμαστε 8R. Τι διάλογο είναι. Ναι ρε, έτσι μπράβο, έτσι ψηλώνω και εγώ ρε. Έλα. Βγαίνουμε, ξέρω εγώ. Μόνο που έχει γραφικάρες, λέω πως θα είναι ωραίο το game. Εντάξει, φοβάται το σκοτάδι, δεν φεύγουμε δηλαδή από το δωμάτιό μας. Εξερευνάμε κι άλλο. Για να δούμε τι είναι αυτό το βιβλίο. Είναι μια κοπελίτσα που το σκασε. Παρόλο που η μάνα της είπε ότι να μην το κάνει. Πήγε στο δάσος. Γενικά πάλι με πήρε ο πατέρας μου. Μαμά! Φωνάζω τη μόνο μου. Μισό λεπτάκι. Επανέρχομαι. Οπα, μην αλλάζεις σελίδες. Hold up. Έλα γάμο. Λοιπόν, έρχομαι. Μισό να κλείσω και το φώτος από εδώ. Γεια σου Άρμπεν Σουλ. Sorry αν σκότωσα το όνομά σου. Καλώς όρισες. Sorry που έλειψα. Έλα ρε, πού είσαι ρε Αντρίκο. Sorry που έλειψα, με πήρε ο πατέρας μου τηλέφωνο. Και πάντα όταν με παίρνει τηλέφωνο, πάντα χάνω viewers. Πάντα ρε, από το 2021 έπαιζα Fortnite και έπρεπε να κατέβω κάτω. Γαμώτο. Επίσης τώρα που παρατήρησα, έχει φάει μια μεγάλη γρατζουνιά το μικρόφωνο εδώ κάτω. Ναι, συνεχίζουμε. Καλώς ορίσατε, όσοι είστε καινούργοι, εννοείται κάντε ένα like και ένα sub να ανεβούμε. Και πάμε. Αυτή είναι μια κοπελίτσα εδώ στο βιβλίο που ήθελε να το σκάσει από το παράθυρο, παρόλο που η μάνα της είπε να μην το κάνει, το έκανε. Για να φύγει. Θα σου πω κάτι που έγινε. Τι έγινε ρε. Ήταν σημαντικό αυτό που έγινε ή όχι. Τι είπε, βρήκε λίγο άνθρωπο, τι, what. Α, την άρπαξε ο λίγο άνθρωπος, ό,τι σκατά ήταν αυτό τέλος πάντων και δεν την ξανά είδαμε την κοπελίτσα. Αυτό μάγκες ήταν αστείο. Α, εντάξει, άμα ήταν αστείο, Klein Mind, νόμιζα ότι δεν έγινε κάτι σοβαρό. Χάθηκε η κοπέλα. Γι' αυτό παιδιά να ακούτε τους γονείς σας. Κάτι ξέρουν παραπάνω. Μπούμ, το βιβλίο κλείνει μόνο του. That is what happens when you do not listen to your mother. Especially you, Lily Moore. Their mother had said before. Ποιος μας μιλάει. Παιδιά, να ξέρετε είναι τρομακτικό αυτό το game. Δεν ξέρω κατά πόσο τρομακτικό είναι. Δεν είναι horror πάντως. Πιστεύω. Μαλάκα, μην μου στείλεις invite. Εδώ έχουμε σπίρτα. Τι physics είναι αυτά ρε μπρο. Okay, αυτό δεν ανοίγει. Τα σπίρτα τα αδειάσαμε κάτω. Πάλι μου λέει interacting. Τι, το σιρτάρι ανοίγει. Α, η κορνίζα ρε. Ναι, τι. Ένας πουπουδάκος.
Το παράθυρο, τι θα τους σκάσουμε? Δεν νομίζω. Α, αγόρι είμαστε ρε. Okay. Το σκοτάδι λέει ότι τον φόβιζε. Α, θα το σκάσουμε και εμείς από το παράθυρο. Okay. Και λέει όσο δεν ήταν με την αδερφή του, τον φόβιζε περισσότερο που ήταν μόνος του. Okay. Αυτό ήταν το introduction. Είναι κάτω από το σπίτι μου, ακούτε το No Sleep. Κάτω από το σπίτι σου ακούνε το No Sleep. Λοιπόν, ξεκινάει το game μάγκες κανονικά. Ναι, γενικά μην πολύ μιλάς ρε γάμο το τώρα. Έλα. Από ό,τι βλέπω είναι και ατμοσφαιρικό game. Ρε, ακούγεται το No Sleep κάτω από το σπίτι μου. Ναι, το κατάλαβα ρε. Α, έχουμε jump, ok. Τσιγκολελετά, 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 τσιγκολελετά. Ένα κουκουνάρι. Ανθρωπάκος. Το παίρνω αυτό. Όχι. Οκ. Okay. Οκ. Okay, climb. Μανιτάρια είναι αυτά. Μανιτάρια είναι. Μπρο, τι σκατά είναι αυτά, βουντού. Μπορώ να πάρω τίποτα. Όχι. Ναι, εντάξει. Άρα φεύγουμε από εδώ. Ανέβα εδώ. Ωπα, μπρο, θα πεθάνεις. Περίμενε λίγο. Hold up, dog. Hold up. Ωπα, ρε. Ελάφι, μας γάμισες. Α, μπορούμε να ανεβούμε το κούτσουρο. Ωραία με κάνεις αυτά, οκ. Okay. Κομπλέ. Κομπλέ. Μπλε το χρώμα εννοώ. Από πλάγια δεν... Α! Οκ. Okay. Προς το παρόν εξερευνούμε το δάσος. Με τις γραφικάρες. Λοιπόν, εδώ βλέπω... Ναι, τι φάση αυτά τα κουκουνάρια άνθρωποι. Ανθρώποι. People. Συνεχίζουμε λογικά. Δεν βλέπω να χάνουμε κάτι σημαντικό. Ανεβαίνουμε τη σκάλα. Τέλειωνε ρε. Μπρο. Α, είμαστε στο δεντρόσπιτο. Οκ, okay, έχουμε δεντρόσπιτο. Κι άλλα σπίρτα. Κάτσε, περίμενε. Α, έχει ένα κλειδί, ρε. Θα πετάμε κάτω. Ωραία μεκάνιξη έχει προς το παρόν. Χρησιμοποίησαμε το κλειδί τώρα εμείς. Οκ. Okay. Έχουμε και τέτοια jumps. Καλή φάση. Ρε μάγκες, δώσε του μια ευκαιρία σε αυτό το παιχνιδιού. Οκ, okay, ρε μπρο. Δεν με ενδιαφέρει. Πώς ανέβαινω τώρα εδώ πάνω?
πρέπει να μου πούν τίποτα τα κουκουνάρια. Ναι, βλέπω τώρα είναι μια παρέα κουκουναριών. Α, πάμε από εδώ, οκ. Okay. Αυτό είναι game, ξέρω εγώ, να το βλέπεις λίγο πριν κοιμηθείς, ξέρω εγώ, και να χαλαρώσεις από αυτόν που παίζει. Νομίζω ότι πεθάναμε. Με αυτό πόρτα είναι. Α, χτυπήσαμε, ρε. Οκ. Okay. Είπα και εγώ, δεν χτυπάμε εμείς. Run δεν έχει. Δεν μπορούμε να τρέξουμε. Πάμε σιγά σιγά γιατί τραυματιστήκαμε σαν χαζί. Και νομίζω τώρα η περιπέτεια ξεκινάει. Δεν είμαι σίγουρος, δεν ορκίζομαι σε τίποτα, αλλά νομίζω πως τώρα ξεκινάει η φάση, bro. Ένα φως στο σκοτάδι. Ένα σύμβολο ελπίδας. Που καίει. Τι το ακούμπας, είναι φως, καίει. Οκ. Okay. Αυτό μας δίνει δύναμη. Α, συνεχίζουμε. Ναι, inventory δεν ξέρω αν έχουμε. Προς το παρόν απλά συνεχίζουμε. Κάποια τραγουδάει. Ή κάποιο πνεύμα. I'm not sure at all. Ανέβαρε Assassin's Creed, να πούμε. Θα να δω κάτι. Τέλειωνε. No sleep. Ρε, βλέπετε τρία άτομα. Τι λέει. Έρχεται ο Γιάννης να ξέρεις. Ναι ρε μπρο, το ξέρω. Πήγε, αφού με πήρε τηλέφωνο και είπα στη μάνα μου τώρα να πάει να τον βοηθήσει. Τώρα τραγουδάει κάποια και μου σπάει τα τύμπανα. Πολύ αργά σκαρφαλώνεις ρε φίλε, τέλειωνε. Πάμε από εδώ, όχι. Α, οκ. Okay. Κάνει jump εκεί πέρα. Τι είναι τούτο. Ποια είναι αυτή, ρε. What do you have there? Lilimor asked. It glimmers beautifully. Λέει, τι είναι αυτό που κρατάς, τη ρώτησε, ξέρω εγώ, η τέτοια Λίλη, πώς λέγεται. Τι περίεργη πέτρα. Πιο ελαφριά από φτερό. Το εξερευνούσε σιγά σιγά έτσι κοντινά, ξέρω εγώ φάση. Πώς το λένε. Τέσσερα άτομα, πάμε λίγο. Ναι, γενικά είμαστε μια ιστορία και μας αφηγείται κάποια τύπησα. What the fuck. Ωραία, τώρα μας μαθαίνει ότι μπορούμε να πετάμε πράγματα για να παλέψουμε. Ναι, κάτσε. Με τι τρέχουμε, δεν μου έχει μάθει το game πώς τρέχω. Στο κεφάλι. Καλή φάση, αλλά δεν έκανε τίποτα. Οπότε πρέπει να τις πετάξουμε αυτό το όχι το φως μας στο κουκουνάρι. Ναι, η μουσική είναι λίγο μαλακία. Το πέτυχα. Όχι. Πέταξε το άλλη μία. Άντε, γεια ρε. Το. Ποιο ρε. Δεν το... Έλα ρε τώρα, μην μάζετε κάνω μαλακίες τώρα ρε.
Ναι. Αυτό πέτυχα μία. Μπορώ να φύγω τώρα. Έλα, στη μούρη σου. Α, τόσο στο 90. Το ανθρωπάκι μιας λες και παίζει only up. Κοίτα λίγο, ναι, έχεις δίκιο. Ωραία, τώρα την πουτσίσαμε. Θα ήθελα να μιλάνε οι χαρακτήρες αντί να μας αφηγείτε κάποια τύπησα random. Ρε, ο Τζέρι ακούγεται. Ε, τώρα έχει κάβλες. Ναι, νομίζω ακούγεται. Α, κάνουμε slide. Κάτσε ρε μπρο, δεν γίνεται να γλιστράς έτσι τώρα. Τόσο πολύ. Θα πάρει φωτιά ο κόλος. Ακούγεται λίγο. Α, είναι η αδερφή μας αυτή ρε, η Λιλιμούρ. Αυτή είναι η Λιλιμούρ. Είναι πιο θαραλέα από εμάς, λέει. Μα κανένα έμοιαζε λίγο πιο πολύ στην αδερφή του. Εμείς δεν ξέρω πώς λέγω. Σκάσε! Λιλιμούρ. Λιλιμούρ, περίμενε λίγο ρε. Γαμώ τη Λιλιμούρ, ρε μαλάκ. Πώς θα ανεβώ τώρα? Α, έτσι. Λιλιμούρ, περίμενε και εμένα, ρε. Μέχρι στιγμής δεν είναι τρομακτικό, αλλά από ό,τι είδα σε αυτά τα thumbnail που έκανα, είναι... γίνονται περίεργα πράγματα, με τέρατα, με τέτοια. Απλά τώρα ξέρεις, ξέρεις. Ξεκινάει το game έτσι, σιγά-σιγά, να δεις τα γραφικά, να σε βάλεις ένα ωραίο vibe. Like όλοι. Μπρο, μόνο εσύ βλέπεις. Αλλά thanks. Μετά θα παίξουμε Rocket League. Άμα δεν νιστάζει. Κάμια ώρα θα κάνω live, δηλαδή τώρα είναι πες 9 και 22, 10 και 22 πιστεύω θα το έχω κλείσει. Ένας νάνος. Γιατί δεν μπορούμε να τρέξουμε ρε φίλε. Ω, το βρήκα ρε, χωρίς να μου το πει το game. Πώς λέει αυτό? The fuck, τι έγινε? Με το RB, με αυτό εδώ το κουμπί, τρέχεις. Οπότε κάτι θα μας κυνηγήσει, γιατί δεν μου έχει πει ακόμα πως τρέχεις. Άρα με το RB τρέχεις. Καλά, τι τρέξιμο σαν περπάτημα είναι τέλος πάντων. Α, να, τώρα μου λέει crouch, ενώ το έχω μάθει από μόνος μου ήδη. Νομίζω το Stumble Guys τραβάει πιο πολύ. Καλά, εννοείται ρε, αλλά δεν είμαι Stumble Guys κανάλι. Θέλω να παίξω απ' όλα και ό,τι πιάσει. Επίσης, ξέρεις τι, το Stumble Guys απλά άτομα για να παίξουμε τράβηξε. Κανένας δεν έκανε sub. Και αυτοί που κάνανε, κάναν sub. Λοιπόν, πατάμε το χ να κάτσουμε. Ακούγεται έτσι ρε μάλα. Α, είναι κάτι μέσα. Έλα. Βοήθα μωρή Λιλιμούρ. Αυτός ο Τζον έπριξε λίγο. Yo. Βγες από εκεί γαμώτο. Ναι,
θα βοηθήσει ρε Λιλιμούρ. Φανταστείτε να εγκλωβιστείτε από μια καμπάνα. Crouch. Από εδώ ήρθαμε. Ή από εδώ δεν μπορείς καν να μπεις. Πώς πρέπει να μιλήσεις σε αυτήν. Κάνει κάτι εσύ μωρί. Από εδώ ήρθαμε. Όχι. Δεν έχω καταλάβει τι πρέπει να κάνω. Τι να κάνω. Δεν μπορείς... Οχ, ρε, με το σταυρουδάκι κάτι κάνω. Ρε, καλή κάτσα, ρε, φύγε από εκεί. Γιο, τι μεκάνικς είναι αυτά, ρε. Κοιτάξεις πως κρατάει τον κοντρόλερ. Ναι, μπορείς να φύγεις, ρε. Ωραία, μεκάνικς έχει, ρε. Φαίνεται ωραίο game. Πόσο έχει, δεν είδα πόσο κοστίζει. Γιατί το έχω στο Game Pass. Ο Μπαρμπαστρούμφ. Μπαρμπαστρούμφ ή Μπαμπαστρούμφ. Δεν ξέρω πώς λεγόταν. Μπαρμπαστρούμφ. Ένα ξωτικούλι. Ξωτικούλι, δεν μπορώ να πω εγώ από εδώ. Ξωτικούλι. We live, we love, we like to... Ξωτικούλι, what the fuck are you doing? Gnome. And playful creatures. They live peacefully in daylight and keep in their houses at night. Visitors that don't want to eat them were unheard of. Τι σκατζόχυρος είναι αυτός, ρε μα. Μπρο, τρέμει άσχημα το κοντρόλερ. Πάμε λίγο. Πείτε ένα γεια, ρε. Είστε 4 άτομα. Πείτε γεια σου, Μίτσο. Δεν μου αρέσει το live, αλλά είπα να πω ένα γεια. I'm back. Πού είσαι, ρε Τζέισον. Μέχρι στιγμής είναι ατμοσφαιρικό το game. Τώρα δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω όμως. Μου είπε να κάνω κάτι. Όπα, what? Κλαίμε. Όχι. Α, κρυφτό πες μου, okay. Και τώρα στοιχηματίζουμε για... Α, να, ένας εδώ είναι, okay. Σε βρήκαμε πάλι μαλάκα, έλα και εσύ. Έλα. Αυτός δεν μετράει ρε. Αυτός είναι ο παππούς. Οκ. Γενικά σε βάζεις ένα ωραίο κλίμα το παιχνίδι, δεν είναι άσχημο, καθόλου άσχημο. Εντάξει, άμα έχεις συνηθίσει να παίζεις συνέχεια, ξέρω εγώ, τέτοια Call of Duty, Fortnite, Rocket League, σου φαίνεται λίγο weird το game, αλλά είναι ωραίο. Του βάζω μέχρι στιγμής ένα 8 στα 10. Αυτό δεν είναι τρομακτικό. Υποτίθεται είναι τρομακτικό, τώρα δεν ξέρω. Μάλλον μας βάζει σιγά σιγά στο κλίμα. Μαθαίνω ακόμα τα mechanics. Ένας δεν είναι εκεί. Τι μάτι έχω. Ένας είναι εδώ. Έλα. Ψάχνουμε μια κοπέλα που την έχει πάρει ένας περίεργος κακός λύκος σαν δαίμονας. Α, να ένα εδώ. Κάτι ακούσα δεξιά πίσω μου.
Α, πιο εδώ δεν πάει. Οκ. Okay. Πάμε δεξιά. Αυτός ο βλάκας δεν μετράει, γάμο του παππού. Πού είναι? Άλλοι δύο είναι. Κοπελιά, μήπως ο πατέρας σου είναι μανάβης, γιατί μανάβης. Καλό. Παλιό, αλλά καλό. Εσείς βλέπετε έναν πουθενά. Α, να, εκεί είναι ο ένας, ρε. Είμαι και γκαβός. Άλλον έναν θέλουμε. Πού είσαι, ρε μαλακιστήρι? Κάτω αριστερά μου τον ακούω, αλλά... Αυτό το χρυσάφι... Α, δεν είναι χρυσάφι, μανιτάρι. Α, να το ρε, εκεί είναι! Άντε να τελειώνουμε αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το squad μου. Οκ, παιδιά, μήπως έχουμε όλη τη δύναμη, τη μαγική, να ανοίξουμε αυτή την κολόπορτα. Εν τω μεταξύ αυτό τρέμει γάμισε τα. Μπράβο, μπρο, μπράβο. Βλέπετε, γι' αυτό πρέπει να έχουμε 7 νάνους. Πώς είναι? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 νάνοι. Φύρο, φύρο, πήρα, πήρα. One challenge. Ρεβουά. Άντε ρε μαλακ. Τέλειωνε. Νάνοι, πού πάμε? Για νάνοι. Ωραία, αυτό εδώ είναι κάτσιν. Οπα, ο Μπάρμπα Στρούμφ. Μπάρμπα ή Μπάμπα Στρούμφ, λέ. Λέ, ρε. Εγκεφαλικού. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η αδερφή μας. Μπαίνουμε εδώ μέσα. Τι πει, α, κάτσε, what? Ω, μη μου πεις ότι τώρα πρέπει να τα κυνηγάω για να τα βάλουμε στο στάβλο, ρε. Τι, έγινα σχοιλή τώρα. Έλα, day, you motherfucker. Άλλα, δύο. Έλα εδώ ρε καριόλι, πού πας να μου κρυφτείς, ρε. Γάμο, τι μαλακιά αυτό έχεις βάλει στο κεφάλι. Αυτοί οι δύο τι φάση, αφού πρέπει να άλλο έναν να βάλω. Είναι και γυμνά, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Έχεις ακούσει ότι το Fortnite είναι σε πολύ κακή κατάσταση και ίσως να βγει delete? Ναι, έχω δει ότι το chapter 5 λένε ότι θα είναι το τελευταίο chapter και θα γίνει delete. Κάτι fake announcements από Twitter, από ό,τι βλέπω. Μόνο από το TikTok μόνο, ρε. Ισχύουν όλα αυτά, δεν έχω μπει καν στον κόπο να ψάξω, γιατί συνήθως όλα αυτά είναι fake. Και βαριέμαι να ασχοληθώ. Κάτι λένε για το PS4 ότι τον Νοέμβριο θα κλείσουν οι servers, δηλαδή τέτοιες φάσεις μαλάκα απλά τα αγνοώ. Εκτός κι αν ισχύουν. Άμα πέσω δεν θα πνιγώ. Ναι, πνίγες. Έχει πολλά οικονομικά προβλήματα η Epic. Γι' αυτό μπορεί να γίνει. Τι είπαθε η Epic? Υποτίθεται ήταν πλούσια. Αν μπορείτε να μου εξηγήσετε τι έχει συμβεί, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει τίποτα, μόνο Rocket League παίζω. Να, ένας βάτραχος. Αηδία.
Φίλαντον και θα γίνει πρίγκιπας. Τι είναι το Ντάς? Το Ντάς είναι αυτό ρε. Εκτός και αν εννοείς κάτι άλλο, αλλά το μοναδικό Ντάς που μπορώ να σου εξηγήσω είναι αυτό που κάνει το Fall Guys έτσι. Χουπου! Slide fast τέτοιο. Τέτοιο Ντάς ξέρω εγώ τώρα. Τι εννοείς? Ας χαρφαλώνεις εδώ ρε. Οκ, okay, βρήκαμε έναν τεράστιο βάτραχο. Μας έγλειψε. Το θεωρήσαμε κάτι full φυσιολογικό ρε. Χάνει λεφτά και πλέον το Fortnite δεν βγάζει λεφτά. Δεν αγοράζουν V-Bucks ο κόσμος και ο Donald Mustard παραιτήθηκε. Α ναι, και αυτό το είδα. Με τον Donald. Wow. Κοίτα, νομίζω ήταν. Φαινόταν ότι το Fortnite έπαιρνε την κάτω φόρα, όπως και να έχει. Δηλαδή έβγαλε λεφτά η Epic και χάλαγε αβέρτα σε συνεργασίες, σε μαλακίες. Δεν κράταγε κάτι σταθερό. Πώς έβγαλε λεφτά η Epic, ρε φίλε, στο OG Map? Ήταν ωραία όλα τα πράγματα. Τώρα όσο πάει χειροτερεύει με μαλακίες, με. Σαν μια αλφα άποψη. Α, τώρα μου λέει sprint με το RB. Παρόλο που τα V-Bucks φθήνιναν 2 ευρώ, αύξησαν τις τιμές στα V-Bucks που αυτό είναι χαζό. Αύξησαν. Αυξήθηκαν οι τιμές στα V-Bucks. 8 ευρώ δεν ήταν. Εγώ θυμάμαι έκανε 11,99 τα 1000 V-Bucks και πήγανε 8. Και έτσι άρχισε το beef με την Apple ότι πήγαν δικαστήρια και μαλακίες. Αυξήθηκαν πάλι. Α, εμείς είμαστε ολέ. Τώρα θα πάει 10 ευρώ πάλι όπως παλιά. Άρε, epic. Μα, να σου πω εγώ τώρα για να καταλάβεις. Το Fortnite για μένα, δεν θέλω να πω τη λέξη μισό. Τη μισό. Εγώ ξέρω εγώ, μισό, το απεχθάνομαι. Αλλά ρε μπρο, δεν νιώθω ευχαρίστηση για να παίξω. Και πολλοί από μας βασικά. Ο Ανδρέας μου λέει συνέχεια, έλα να πούμε Fortnite, έλα να πούμε Fortnite. Τι του λέω, μαλάκα βαριέμαι. Είναι βαρετό, δεν έχει κάτι wow. Δεν είναι φαν πλέον. Ναι, δηλαδή αυτός που θα νιώσει φαν είναι να παίρνει. Τι είναι αυτό, ρε. Τρέχα, ολέ. Μας κυνηγάει το thumbnail. Πριν πνιγήκαμε και τώρα έπεσε μόνο στο τέτοιο. Στο ποτάμι. Απλά όποιος παίζει στα σοβαρά το game ακόμα είναι Fortnite Kid. Ισχύει αυτό. The river was strong. Ναι, το Fortnite δεν υπάρχει νόημα ζωής πια. Στο items όπου παλιά έμπαινες και έβλεπες 5 πράγματα, τώρα βλέπεις όλη την γκάμα της Epic. Το map είναι idea. Κάτι με ζούγκλες, κάτι με ziplines, με φυτοειδή, με διάφορες μαλακίες.
ηλίθια όπλα, δεν είναι fun to play. Σκέψου, έχω να παίξω 2 μήνες σχεδόν από τότε που είχαμε μπει μαζί. Κι εγώ από τότε έχω να μπω. Από τότε έχω και εγώ να πω, γιατί it's not something ωραίο. Βαρετό. Από 999, πες, από 1000 σε κάθε material το κάνανε 500. Λες και ποιος το ζήτησε αυτό. Μπήκε ranked, δηλαδή με το που μπήκε ranked, ρε φίλε, όλοι καταλάβαμε ότι έγινε φάση LOL. Παραγαμίσανε με τα World Cups και αυτά τα... πώς λεγόντουσαν. Είναι... γενικά έχει κάνει πολλές μαλακίες. Δεν έμεινε σταθερή σε κάτι. Γενικά πιστεύω η καλύτερη εποχή είναι τα Χριστούγεννα να παίζει, γιατί είσαι vibes 2019. Πω ναι, τότε ήταν πολύ ωραία. Το 19... τότε ήταν το chapter 2. Ναι, τότε πήγε το chapter 2 season 1. Ήταν με τα Star Wars και αυτά. Ήταν πολύ ωραία όλα. Τι? What? Α, ονειρευόμαστε τώρα, ρε. Γιατί... what the fuck? Εφιάλτης. Ναι, τότε με τα αεροπλάνα που τέτοιο. Αλλά κοίτα, εγώ είχα μπει το 18, έχεις δίκιο, ναι. Το 18 που είχε και τα αεροπλάνα για πρώτη φορά. Ήταν πολύ ωραία season. Αλλά τότε δεν έπαιζα κιόλας. Δεν μ' άρεσε. Δεν είχα κάτι να ασχοληθώ γιατί έπαιζα full PUBG. Και ξαναμπήκα το 2019 που ήταν το chapter 2 season 1. Ο Άντρεας πήρε το PS4 και έτσι παίζαμε όλοι μαζί. Μετά, αφού μπήκαμε lockdown, ιδρύθηκε το Shadow Light κανάλι και ήμουν ένας Fortnite YouTuber. Μαλακίες, τέλος πάντων. Γάμισε τα, ρε. Εμείς όλε πρέπει να βρούμε την αδερφή μας, λέει, τώρα που τη λένε Lilium, πώς λέγεται. Και εγώ PS4 2019 πήρα πρώτη φορά. Α, από PC έπαιζες. Παλιά, Fortnite. Ή όχι. Πάμε ρε, ολέ. Ολέ! Βασικά, εγώ το 20 πήρα PS4, μεταχειρισμένο. Τι κλαις βρε μαλακιστήρι. Πω, αυτό, εσύ θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο live που είχα μπει σε σένα? Συγκεκριμένα καθόλου. Αλλά σε game πρώτη φορά σε είδα σε Among Us. Ή όχι. Όχι, σε Fortnite νομίζω. Λεγόσουνα πρώτο, πρώτο λύκειο Ιωαννίνων, λεγόσουνα. Έκανα WebEx και ήθελα να μπω Among Us και έπαιξα, έψαχνα για customs και έκανες εσύ και είχα μπει. Ωραίες εποχές. Ήταν τότε που έφτασα 100 subs σε ένα μήνα. Ήταν ωραία vibes αυτά. Πάλι κλαις, τι θες βρε μαλάκα. The fuck you want. Μου είπε να κάνω κάτι, δεν κατάλαβα.
Τι έχει εκεί πάνω, αλλά... Α! Σπρώχνουμε το καροτσάκι. Πω και να φανταστείτε, κάτσε να πω τώρα, τώρα θα φτύσω αλήθειες, περίμενε λίγο, για μένα. Το Among Us δεν ήθελα να το παίξω ποτέ. Είχα δει πως έμοιαζε, δεν ήθελα να το ακουμπήσω καθόλου. Καθόλου όμως. Λόγω των γραφικών, έτσι. Άρε, το θέλουμε αυτό για να ανεβώ εκεί πάνω. Είμαι χαζός. Και βλέπω, ξέρω εγώ, το κατεβάζω. Έπαιξα με την τότε παρέα μου. Λίγο ήταν κάπως ωραία. Γιατί ήταν ο impostor και έπρεπε να ξεφύγεις και να γλιτώσεις και μπλα 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 μπλα. Ήταν γαμάτο games στις αρχές. Ήταν και παλιό όταν έγινε trending. Αυτό υπήρχε από το 18 και trend έγινε το... το 20. Το 21. Το 21 έγινε. Και λέω, ας κάνω ένα live. Με τότε... όχι με τότε. Κάτσε και εγώ με, γιατί παίζω και προσπαθώ να σκεφτώ. Και κλαίει η μαλακία εδώ πέρα, περίμενε. Λοιπόν, κάτσε να ολοκληρώσω. Λοιπόν. Έκανα το πρώτο live, λέω, εντάξει, ας κάνω ένα live. Τι θα πάει στραβά, είχα 20 subs τότε, από γνωστούς και λοιπά. Λέω, εντάξει, ας κάνω. Είχα βάλει tags Among Us, Among Us, hashtag Among Us live, Among Us Greek gameplay. Και εντάξει, παίζω εκεί κάνα 20 λεπτό. Στο πρώτο μισάωρο μπήκανε 2-3 άτομα έτσι, random, ρε. Λέω, όπα, what? Μπήκανε άτομα. Λέω, ωραία θα πάει αυτό. Και τότε έκανα καθημερινά live Among Us. Λέω, εντάξει, αφού τραβάει, είναι η τέλεια φάση για να κάνω grow το κανάλι. Έγινε grow, έκανα μερικά βίντεο τότε, λίγο πριν μπούμε σε lockdown. Και πώς έχεις πιάσει, 20? Όχι, 20 δεν είχα πιάσει ποτέ σε viewers, είχα πιάσει το μέγιστο, ήταν 15 ήταν. Αλλά 15, ξέρεις, σταθερή ρε. Ήτανε, είχα κάνει τέτοιο. Είχαν κάνει like, είχαν κάνει όλοι sub γιατί δεν τους έβαζα να παίξουν. Και επειδή είχε μέχρι 6 άτομα το Among Us, τους έλεγα μισό λεπτό, είχα κάνει και λίστα κιόλας, μισό λεπτό. Λοιπόν, μπήκαν αυτοί, τώρα θα μπουν οι άλλοι που δεν είχαν μπει. Και εσείς οι άλλοι θα μπείτε στο επόμενο game και γάμισε τα. Στο Stumble Guys. Μπορεί. Δεν θυμάμαι για 20, αλλά ήταν και αυτό 17, 18. 20 λίγο χονδρικά, αν το πούμε. Αλλά εντάξει, τώρα πλέον για subs και τα λοιπά δεν εξαρτιέμαι καν στα live. Δηλαδή για να κάτσεις να δεις live πρέπει να είσαι όρεξη, ξέρω εγώ. Λες, α, ωραία, θα κάτσω να αράξω. Θα βλέπω έναν μαλάκα που παίζει ένα παιχνίδι. Ω, να σου γαμίσω. Α, δεν γυρνάει ξανά αυτός. Οκ. Okay. Για να κάτσεις να αράξεις, ξέρω. Τώρα όλοι θα δουν TikTok, shorts και ideas. Άντε και κανένα βίντεο άμα είναι 24 ώρες. Καλά bro, η subscribe σου κάνει δεν είναι πιστός. Έχεις πάνω από 3.000 subs, έχεις την κυριολεξία μόνο εμένα. Ρε πραγματικά ρε, ξέρεις τι είναι όλο αυτό. Περίμενε. Στα lives, καλά εντάξει, στα lives δεν πρόκειται ποτέ, αλλά μου τις πάει που και στα βίντεο δεν μπαίνουν.
Δηλαδή, άμα κάνω short, θα δεις 3.000 προβολές. 4.000-5.000. Σε βίντεο και lives κανένας δεν μπαίνει. Αυτό είναι που με τσιγκλάει εδώ, εδώ στην καρδιά. Α, τώρα είδα ότι μας κοιτάνε όλοι αυτοί. Όλοι ναι, είναι αυτό που έχει πει και ο Τούτζεϊ, ρε. Με τα shorts και τα TikToks που είναι χαμηλής διάρκειας σε βίντεο, μικραίνει ο χρόνος υπομονής στον εγκέφαλό μας. Κάπως αλλιώς το είχε πει επιστημονικά αυτός. Δηλαδή βλέπεις ένα, λες οκ, okay, το βαρέθηκα, σκρολάρω, πάμε στο επόμενο, στο επόμενο, στο επόμενο, και τρέφεις συνέχεια με διάφορα βίντεο. Φορτώνεις, 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 και αυτό σε κάνει να μην βαριέσαι. Δεν ξέρω, είναι σαν drag αυτό. Αν το πούμε έτσι λίγο πιο deep. Από τι πέθανα εκεί, ρε. Άμα δεν κάνεις 24 ώρες τρως κατά για 50 ευρώ, δεν πρόκειται να πάρεις views. Αλλά αυτό που μου αρέσει σε σένα είναι ότι ενώ βλέπεις ότι τα βίντεο δεν πάνε καλά, ρίχνεις αρκετή δουλειά σε βίντεο. Τι να κάνω, λέω. Κοίτα, ξέρεις, κάποια στιγμή κάτι θα με διαφωτίσει, λέω. Μη πεθαίνεις, ρε. Λέω, κάποια στιγμή κάτι θα γίνει σωστά. Και δεν το παλεύω κιόλας, γιατί κουράζομαι αρκετά. Ήταν μια φάση, ας πούμε, που έκανα 200 short σε ένα μήνα. Αλλά είχα καεί, ρε. Δηλαδή γινούσα από τη δουλειά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10-11 το βράδυ. Έκανα... Μη ρε πούστη. Έκανα μοντάζ στα shorts. Που για να είναι ένα short ενδιαφέρον πρέπει να αφιερώσει μισή ώρα δουλειάς για 30 δευτερόλεπτα. Και έτσι ανεβήκαμε μέχρι εδώ σε 3.000 subs. Αλλά αυτοί θα δουν βίντεο μόνο άμα κάνει short. Μπράβο! Πόση δουλειά ρίχνεις σε edit ενός βίντεο? Πόση ώρα? Κοίτα, θα σου το πω σαν μέρα. Γιατί δεν κάνω το βίντεο σήμερα και αύριο το κάνω edit. Θα το γυρίσω π.χ. τώρα η ώρα είναι 10. Πες ότι τώρα η ώρα είναι 7. Όχι, πες ότι η ώρα είναι τώρα 4 το απόγευμα, οκ. Okay. Θα το γυρίσω, θα μου πάρει καμιά ώρα το γύρισμα, στις 5.30 το πολύ. Θα μεταφέρω τα αρχεία από το iPhone, τη webcam δηλαδή, στο PC, το οποίο κρατάει και αυτό 15 λεπτά γιατί είναι μεγάλα αρχεία. Μετά τα μαζεύω σε ένα φάκελο και του OBS το recording και την κάμερά μου και το μικρόφωνο εδώ πέρα. Τα ρίχνω στο Premiere Pro που είναι το πρόγραμμα editing. Φορτώνουν όλα για να μην κολλάνε. Και ανάλογος, άμα κολλάει το PC αναδιαστήματα, πες ότι τελειώσαμε το recording στις 5.30, ενώ ήταν 4. Θα μου πάρει, δηλαδή το έχω τελειώσει μαζί με thumbnail 12 το βράδυ. Άρα σε ώρες είναι 6, 7, 8, 9, 10, 11. Μαλάκα, μου τρώει 7 ώρες. Άμα το πάω σε ρί. Μάλακα μου τρώει 7 ώρες, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Ω, έλα ρε αφού ζεις. Εντάξει τώρα να είμαι και ειλικρινής και στην τελική τι κερδίζεις? Τίποτα. Δύο μπάλες. Μαλάκα, πρέπει να πω στο μανιτάρι τώρα, δεν έχω καταλάβει. Πάμε λίγο, 6 άτομα. What the fuck. Στην τελική τι κερδίζω? Κοίτα, μ' αρέσει που το κάνω κιόλας αυτό. Φαντάσου να κάνεις κάτι που να μην σ' αρέσει. Αυτό θα ήταν φρικτό. Πες στο μανιτάρι ρε γάμο, το πού πρέπει να πέσω? Πρέπει να τρέξω.
Και στο μανιτάρι πέθανα. Άρε, ρε, είμαι φουλ τυφλός, ρε. Μαλακά. Και χαζός. Γεια σου, ρε, Light. Κουκό, Ζανάξ, no sleep, ξανά. Α, κατεβαίνεις εδώ. Ναι, ε! Best humble guys. Μάλακα τώρα πως έπεσα. Άρε Τζον. Stumble guys, λοιπόν, άκου, άμα μου φέρεις 10 άτομα την άλλη φορά θα κάνω 2,5 ώρες σερί το Σάββατο. Βαρετό το Stumble guys, ναι, ισχύει, αλλά να κάνουμε. Από το να παίξεις Fortnite καλύτερο είναι. Ρε μαλάκα! Σε γκρεμό έπεσα εγώ. Οπα, πόσα γράψα. Και δεν έχει κανένα τόνα. What? Όντως. Σάββατο είναι. Α, ναι, δεχθείς ήταν Παρασκευή. Ε, είπα το άλλο. Το επόμενο Σάββατο. Θες Fortnite? Όχι. Άλλο λέει. Μπρο, όλα τα loser games θες να τα δεις. Ρε, sorry που μιλάω σαν βλάκας. Bro, όλα τα loser games θες να δεις. Πλάκα, πλάκα. Πρέπει να βρούμε. Μπες κάτι online. Τι online θες να πω. Θέλετε να πούμε Rocket League. Αυτό δεν το έχω, είναι trial. Minecraft, Game Pass. Κάτσε να παίξουμε λίγο αυτό, ρε φίλε. Hold up, περίμενε. Ναι. Κάτσε ρε. Από εδώ γκρεμός είναι, γιατί έπεσα. Δηλαδή άμα πάω από εδώ. Α, τελικά γκρεμός ήταν, okay. Κάτσε να σώσουμε αυτό το βλάκα το καλικάτσα. What the fuck. Α, εντάξει, δεν πεθάναμε. Ω να σου. Αδερφέ, τώρα παίζουμε αυτό. Εγώ πάω Roblox. Τι Roblox. Ωπα, κάτσε εδώ. Jump. 5 days. Yo, 7 άτομα, τι λέτε ρε. Προχώρη, μπρο. Και ξέρετε κάτι, μ' αρέσει πολύ που ανεβαίνουμε έτσι σιγά σιγά. Έστω με 100 views, με 50, με 200, με 300. Max 1000 που είναι πολύ σπάνιο αυτό. Θα πω χονδρικά 800. Γιατί άμα ανεβείς. Τι φάση. Μπορώ, το παιχνίδι έγινε φρίκι τώρα. Γιατί άμα ανεβείς γρήγορα, π.χ. είναι κάποιοι που γίνονται trending κατευθείαν από κάποιο trend, γίνονται trend. Trendy, trend. Κάτσε γιατί με κουφαίνει και η μουσική. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Άμα γίνεις κατευθείαν viral, θα είσαι viral για ένα μήνα. Μετά ό,τι γίνεται trend, πεθαίνει. Θα πεθάνεις και εσύ μαζί με το trend. Γι' αυτό δεν κάνω. Για 24 ώρες τρώω τα αρχίδια μου. Και μαλακίες. Όπα, από εδώ ήρθα ρε.
Okay, δεν ήξερα ότι μπορείς να ανεβείς εκεί. Jump εδώ. Jump έτσι. Ναι. Λογικά αυτό πρέπει να κάνουμε. Ανέβα, you fucking bitch. Εδώ μπορείς. Μπρο, τι φάση. Πάλι εδώ γύρισα, ρε. Αυτό γουρούνι. Άμα μπω εδώ. Τι θες να κάνω, ρε, game. Ωπα ρε, εσύ άλλη οπτική. Κάτσε από εδώ ήρθαμε ρε. Όχι. Ναι, από εδώ ήρθαμε ρε. Άρα πάμε από εδώ πάνω. Αυτό ήταν απλά για να μας σοκάρει. Οκ, δεχτώ. Μαλακά. Ανέβα. Nightbot, γιατί έχεις πάρει φωτιά. Καλά πάμε ρε. Τι είναι αυτό ρε μαλάκ. Α, άρα καλά κάναμε που ήμασταν εδώ, οκ. Ναι. Τι πρέπει να ανέβω πάνω, τι πρέπει να του κάνω. Μαλάκα, ω! Αλήθεια, έτσι μπορείς να το πετύχεις τώρα αυτόν. Α, στο μάτι, ναι! Γι' αυτό μας έκανε training πριν. Πώς δεν με πέτυχε! Μαλάκα, τι πουστιά μου κάνε! Α, έκανε save. Ρε μαλάκα, δείτε τι μου κάνει όταν το κάνει αυτό. Πρέπει να κάνεις jump γιατί σε σκοτώνει. Κάνει... τις ζαλίζεις. Jump εδώ. Ναι, το γάμισα. Έλα, τέλειωνε. Όταν κολλάω έτσι σε ηλίθια boss fights μου τη σπάει. Ωραία, όταν κάνει με το χέρι. Οπ, πάρ' τα αρχίδια μου τώρα. Οπ, πάρ' τα αρχίδια μου. Οπ, πάρ' τα αρχίδια μου. Οπ, πάρ'. Να μην πω. Νομίζω έκανε save. Πήραμε και achievement. Και εδώ και στο PC. Α, φεύγω.
Δεν ξέρω τι κάνω, ρε. Πάω να πλύνω τα δοντάκια μου. Οκ, ρε, μπρο. Α, σκαρφαλώνεις εδώ, ρε. Σαν καλό παιδί που είμαι. Ο Ανδρέας Μάκης, σας το λέω από τώρα, ούτε ο Ανδρέας το ξέρει. Θα μου βοηθήσει να κάνω ένα ωραίο βίντεο. Ένα πολύ ωραίο βίντεο. Θα γίνει ο καμεραμάν μου σε κάτι. Γιατί! Γιατί! Γιατί να το κάνει αυτό, ρε φίλε. Μάγκης, είστε πέντε άτομα. Πείτε γεια. Ξέρω, ένας είναι ο Ανδρέας, ένας είναι ο Γιάσονας, ένας είμαι εγώ που βλέπω το chat. Είστε άλλοι δύο. Γράψτε κάτι, πείτε μια τελεία. Μη ρε βλάκα. Κάνω jump για να κατέβει πιο γρήγορα και κάνει jump απέναντι. Έλα πιο. Αλλά θα με πληρώνεις. Τι, θα σκεράσω ένα hot dog και ένα παγωτό και ένα νερό. Νομίζω είναι καλό deal. Εδώ δεν συμμετέχω. Κάτσε ρε μπρο, θες να μου πάρεις λεφτά από τη στιγμή που δεν βγάζω λεφτά. What the fuck μπρο. 5 ευρώ. Λιδία μπρο, γεια σου Λιδία. Καλησπέρα. 5 ευρώ την ώρα. Τι λες ρε, άστε. Άστο, κάψτε. Ο μπρο θα μου πάρει λεφτά και ας μην βγάζω λεφτά από το YouTube. Α, σκαλοπάτια είναι αυτά, οκ. Καλωσορίσατε όσοι είστε καινούργοι, καλωσορίσατε. Αν μπορείτε να αφήσετε ένα like για να πάει καλά το βίντεο, το live τέλος πάντων. Μη πεθάνεις, έλα μπράβο. Από εδώ πάει. Όχι. Πάλι κλαίει νάνος. Μη φεύγεις ρε. Λέει έτσι, έτσι ρε μπρο. Α, εκεί πάνω είναι σαν φυλακισμένα τα τέτοια ρε, σαν στροφάκια. Γύρισα, τον έτρωγα. What? Α, ωραία, ωραία, ωραία με κάνεις, Χιούκι. Οκ, μη τα θαλασσώσεις μαλάκα τώρα. Μπράβο ρε Μιλιμπέτρ. Δεν τρώω μπέρκερ. Έλα ρε, στρουφάκια, πάμε λίγο. Λοιπόν, τώρα εσείς θα με βοηθήσετε, μη πεθάνεις, ωραία. Ελάτε να ανοίξουμε την πόρτα τώρα. Let's go guys, let's go, Manitarias. That's called Manitarias. Με τρώει μπίτι. Γαμώ. Ρε το chat είδα ρε, άρχισε λίγο. Τώρα δεν κλαίμε. Πονάνε. Δες άμα έχει τραπς. Τώρα. Ουνα σούκα. Μαλάκα δεν το εννοούσα.
Όχι ρε μαλάκ. Α, όχι, ζωντανός είναι. Το σκούφο το έπιες. Okay. Μη ρε μαλάκα. Όχι ρε, τα σκοτώνει αφού βγάζει αίμα. Ναι, δεν είναι τρομακτικό, είναι φρίκι το game. Μη πέθαινε τώρα, μαλάκα. Δεν μπορώ να ανοίγω πόρτες μετά. Μαλάκα, σαν πλαστική κούκλα είμαστε. Γεια σου μπρο. Α, ναι, ρε φίλε, ακούς τεράστια βήματα και είσαι φάση. Μα σκότωσε τους νάνους. Μπήκαν οι νάνοι μέσα και τους πάτησε. Εδώ μεταξύ άκυρο, αλλά έχεις δει την φώτο προφίλ μου στο Twitter. Hide. Αου! Κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν είναι normal. Γιατί την αδερφή μας την έπιασε και την έβαλε στη σακή. Εμένα γιατί πρέπει να με ζουλήξει. Φεμινισμός μάλλα. TikTok, α ναι, την έχω δει ρε. Εντάξει ρε μαλάκα, άντρα, ρε μαλάκα, που θες και 5 ευρώ για ένα γύρισμα, μαλάκα. Είναι μια βιζαρού με τον Easy Purple νομίζω. Μπρο, λίγα είναι. Φίλε, είναι υπερβολικά πολλά. Για κάποιον που δεν πληρώνεται για ένα βίντεο. Τώρα τι κάνω εδώ. Μπαίνουμε μέσα στο κούτσουρο. Φαντάσου XR του πάνω. Ναι ρε μπρο, ο Πάνος παίρνει 1000 ευρώ στο βίντεο. Με χορηγίες με αυτά πάει 5000. Μαλάκα, δείτε που κρύβομαι. Δείτε που κρύβομαι. Έχει και traps μέσα, ρε! Ε, και πάλι, τι και πάλι ρε φίλε, εγώ... Μαλάκα, δεν μ' αφήνει! Ο Πάνος Μάγκες, χωρίς κακία έτσι, τα ακονομάει. Και ο Κόγιας. Ναι, για το Πάνο Ντέντ. Όσοι είναι από 500.000 subscribers και πάνω, τα ακονομάνε γάμισέ τα ρε. Χωρίς κακία πάντα έτσι. Γαμίσου! Ο Τούτζεϊ κάποτε τα κονόμαγε. Τώρα κάνει λίγες μαλακίες. Ε, αυτοί έχουν sponsors. Εγώ σου λέω μόνο για τα βίντεο. Με sponsors πάνε ακραία τα νούμερα.
ξέρεις, ειδικά άμα είσαι και μπλε τίκ και ιστορίες και εκεί, τα, ξέρεις, όταν πας να... The fuck is that? Έχεις ένα... Τι χέρι είναι αυτό, ρε? Αυτός πλάκα πλάκα μοιάζει με τα πουλιά τα μεγάλα που μου βγαίνουν στο For You. Τα άσπρα. Έχεις 1.200.200 προβολές στο κανάλι σου. Αυτό είναι ένα σύνολο, ρε μπρο. Αυτοί έχουν 1 δισεκατομμύριο. Όλοι αυτοί. Που ανέφερα. Και είναι και από shorts. Καλά, βέβαια από τα shorts πιστεύω θα έβγαζα 100 στάρικο. Με όλα τα shorts που έχω κάνει. Πιστεύω. Τι θα γίνει, εδώ θα μείνω. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Και γιατί δεν έβγαλες, γιατί δεν είμαι monetized? Όπως λέμε, μισό, αυτά που είναι, ξέρω εγώ, σου λέει, έχει κάποια κριτήρια, ρε. Πρέπει να έχει 1000 subscribers και 4000 ώρες παρακολούθησης ή 10 εκατομμύρια views από shorts. Τότε παίρνεις monetize. Και αφού πάρεις το monetize, τότε θα πληρώνεις. Εντάξει, τα 1000 subs τα έχουμε. Αλλά ξέρεις τώρα, για να πάρω monetize εγώ πρέπει να κάνω κάμια δεκαριά βίντεο 24 ώρα, ξέρω εγώ, με challenge, με άμα κάνεις αυτό και δεις 1000 ευρώ και ideas. Έτσι απλά, ρε, άνετο. Και πόσες ώρες έχεις κάνει? 600. Και δεν ξέρω καν αν είναι το σύνολο των βίντεο. Παλιά μέχρι το 2022. Αλλά είμαι χαζός, ρε φίλε, ξέρετε γιατί είμαι χαζός? Γιατί δεν υπήρχε αυτό το κριτήριο που ήταν ή 1000 subs με 4000 ώρες ή 1000 subs με 10 μοίρια shorts views. Τα shorts μετρούσαν σαν κανονικά βίντεο. Εκεί έκανα την παπαριά και δεν κατάφερα να πάρω το monetize. Γιατί δεν ήξερα ότι θα το αλλάξουνε από το 23 και μετά να είναι 10 μοίρια views σε shorts. Δηλαδή, άμα πάρεις views από τα shorts, δεν παίρνεις views κανονικά σε ώρες. Αυτή είναι μαλακή. Μπρο, ναι, αφού είχα κάνει και στο 1K special video, είχα φτάσει 1 εκατομμύριο views εκεί. Και λέω, αποκλείεται μέσα... Α, κάτσε, περίμενε, γιατί σας τα λέω και λάθος. Πρέπει να έχεις 10 μοίρια views σε shorts μέσα σε 3 μήνες. Δεν είναι, πώς το λένε, ετήσιο το θέμα. Είναι σε 3 μήνες, μπρο, να έχεις καταφέρει να έχεις 10 μοίρια views σε shorts. Τώρα αυτά views που έχω δεν μετράνε. Είναι γενικά γάμισέτα. Το Ισράραξ. Εν τω μεταξύ, όταν έβγαλες αυτό το game που ήταν σαν το FNAF, άρχισες να ανεβάζεις full. Πάρε ένα sub. Ευχαριστώ πολύ, Δέλμαν Θείο. Sorry αν σκότωσα το όνομά σου. Δέλμαν, Δέλμαν, thank you, bro. Σαν το FNAF άρχισε να... Ναι, πραγματικά είχα πάρει φόρα τότε. Δέλμαν, έγινε, αδερφέ. Καλώς όρισες στην παρέα μας με ένα περίεργο game
που είναι μέσα στη φρίκη. Νόμιζα ότι ήταν τρομακτικό το game, αλλά τελικά είναι με αίματα, με κοψίματα, αποκεφαλισμούς, δολοφονικούς σκοπούς. Εντάξει, τέλος. Τι έλεγα. Ναι, είχα πάρει φόρα τότε. Αλλά σας είπα ότι... πεθάναμε έτσι. Α, όχι. Ωχ, ζωντάνεψαν αυτά. Τελετή, μπρο. Τώρα τη γαμίσαμε. Σκοτώσαμε αίμα τους. Αυτός λιποθύμησε. Ναι, κάτσε για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Περίμενε. Μετά σας είπα ότι άρχισαν οι πολλές βαριές δουλειές και γίναγα πτώμα και σιγά... Ας παίξουμε ποδόσφαιρο με αυτό το βλάκ. Τι Ρονάλντο και αηδίες. Και σιγά σιγά έβγαλα το 12 minutes. Έβγαλα μετά το Bendy and the Dark Machine. Πώς λέγεται. Πω μαλάκι, σε αυτό το game πραγματικά με κούρασε γάμισε τα ρε. Κάτι μας κυνηγάει, έτσι δεν είναι. Στο 90 το σώσαμε ρε. Λέγε μου τέτοια. Μέση ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο θα πω. Και ας μην βλέπω πολύ μπαλά έτσι. Μπρρρρ. Κακά τα ψέματα, στο FIFA 16, στο Xbox One, πάντα τον έβγαζα νοκάουτ, τον Ρονάλντο. Όχι ρε μαλάκα, ανέβα! Όχι ρε! Messi better. Μπορεί να είναι better, δεν ξέρω, δεν βλέπω μπάλα. Πρέπει να κάνω κάτι. Πήρα achievement. Α, βάλαμε δόλωμα. Όχι ρε μαλάκα. Τόσο πίσω μας έβαλε ρε. Ωχ, τη γαμίσαμε. Τώρα τη γαμίσαμε. Ου! Πάρ' το δόλμα με τα ξωτικά. Ωραία. Easy club, bro. Α, τρέχα, ρε! Ωραία. Μήπως δεν βλέπω κάτι. Οτιδήποτε. Κάτι. Hello. Hello. Ωραία, μισό λεπτό γιατί έχω ψιλοκουραστεί. Νιώθω νέος άνθρωπος. Ρε, πραγματικά δεν έχω καταλάβει τίποτα σε αυτό το game. Α, ναι, γιατί έλειπες, περίμενε. Η ιστορία ξεκινάει με ένα κοριτσάκι που... και δεν είναι καν τρομακτικό, είναι, ναι, είναι φρικιαστικό. Τι να δεις, όλα στα σκοτάδια, είναι η τύψα, ο τύπος, ότι... τι... αγόρι είμαστε. Είμαστε ο Ολέ. Ξεκίνησε η ιστορία με ένα κοριτσάκι που έλεγε η μάνα της να μην βγει έξω στο δάσος και η τύπισσα το σκάσε από το παράθυρο. Και εν τέλει την απήγαγε αυτός με τη μητόγκα έτσι. Και ξεκινήσαμε την περιπέτειά μας. Βρήκαμε την αδερφή μας σε ένα βουνό και λαϊδούσε.
και με λίγα λόγια την πήρε και την αδερφή μας στο σακί και τώρα προσπαθούμε να τη σώσουμε. Βλέποντας φρικιαστικά πράγματα. Τώρα δεν μπορώ να ανεβώ. Ολέ, ολέ και τρελελέ, άναψε μάνα μου ένα φακό, ένα κινητά, ένα τίρα, ρε αδερφέ. Μπορώ να το κάνω πιο φωτεινό, μισό. Δεν πάει πιο πάνω. Α, εσείς το βλέπετε τέρμα σκοτεινό, ρε. Κάτσε μήπως το φτιάξω από το OBS, μισό λεπτάκι. Ναι, δεν μπορώ να το φτιάξω. Άμα του βάλω φίλτρο. Gain. Όχι audio, ρε. Μισό τώρα μιλάω μόνος μου. Γάμα. Α! Μαλάκα, τι μαστόρι είμαι, ρε. Μπούμ! Έτσι τα βλέπω κι εγώ τώρα. Εντάξει, τώρα όλα οκ. Okay. Perfect. Έβαλα ένα φίλτρο στο Razer Rip Show, πώς λέγεται, το streaming capture card. Γκάματα, το έψασε, το έφτιαξε ωραίος. Να είστε καλά, μάγκες. Τώρα, αν μπορείτε να μου πείτε πού μπορώ να ανεβώ, κάτσε να το δω, από εδώ είναι πιο φωτεινά. Λοιπόν... Μήπως ανεβαίνει εδώ στο διχτάκι. Εδώ. Πώς ανεβαίνει η μαλακία τώρα. Οχ, πού μπήκαμε κύριε. Μπρο. Λοιπόν, τώρα λογικά, κάτσε γιατί έχουν γαμηθεί και τα ακουστικά μου, δεν ακούω τίποτα. Έλα μαλακία γαμό. Ωραία. Γι' αυτό παίξαμε only up. Γι' αυτό το λόγο. Αυτό τι είναι. Σωτή. Όχι ρε! Το καλό είναι ότι πεθάναμε και θα μας πονάρει ξανά εκεί. Family friendly. Καλά, για family friendly. Ούλτρα δύσκολο. Πλάκα-πλάκα έστειλα στη Razer email. Της είπα, look Razer, I need some stuff for my content, okay? Could you send me please something? Με λίγα λόγια σας τα λέω, δεν της τα είπα έτσι. Της τα είπα πιο επίσημα. Της είπα ότι χρησιμοποιώ διάφορα αξεσουάρ της Razer. Και αυτό. Τώρα ελπίζω να μου απαντήσουν. Πλάκα πλάκα είμαι στο Razer Streaming. Πώς λέγεται, support. Αλλά τίποτα δεν κλάνει. Με αυτό τώρα τι πρέπει να κάνω, να κοιτάξω. Πάμε εδώ πάνω. Κάτι μου λέει ότι θα σε γράψουν. Γάματα. Κοίταξε, αυτοί απαντάνε. Φαντάσου πόσα email δεν... Όχι ρε! Αυτοί απαντάνε. Τουλάχιστον θα σου πούνε... Εντάξει, μπρο, δεν θέλουμε. Γεια σου, ένα Θεσσαλονικιός. Θα σε γράψουν γράμμα. What? Τι είναι αυτό το ουγλίωδες πράγμα.
Okay. On λέει άπρε μουνιά. Έριξα ένα χέσιμο μαλάκα. Μπρο, τι μου θυμίζει αυτό. Ρε, δεν ήταν ένας που έλεγε χέζω, χέζω, μαρίζει να χέζω και χίλια δυο. Α, μας έβαλε σε κελί τώρα. Α, οκ, okay, μ' αρέσουν αυτά τα mechanics, οκ, okay. Physics, τι, ωραία, yeah. Μαλαχισμένο. Βλέπεις, έτσι έπρεπε να κάνω και τα στρουμφάκια, αλλά είναι τόσο χαζά. Άραξε ρε μπρο, εντάξει, άραξε. Πάμε, let's go guys, let's go. Αποδράσαμε. Καλά, φανταστείτε αυτό να το έκανα. Χέζω, χέζει, χέζουμε για τον κόσμο, χέζουμε κάτι τέτοιο. Χέζω, χέζει, χέζει. Ναι, δεν ξέρω ούτε εγώ πώς πάει. Άμα το έκανα αυτό βίντεο, φίλε, θα ήταν τόσο βαρετό. Α, του ρίχνουμε πράγματα. Περίμενε. Α, πρέπει να το σώσουμε αυτό το τέρας. Βοηθάμε τέρατα. Πάρτο! Πάρτο ρε! Μάλακα με γαμάνε. Έλα, τέρας. Θα με βοηθήσεις τώρα, βλάκα. Μάντο, και κάθε πότε κάνεις τριμάκι, γιατί για τώρα είμαι για ύπνο ή πολλή δουλειά. Και τώρα καλή ερώτηση είναι αυτή. Είναι γενικά όποτε θυμάμαι, αλλά κυρίως τα Σάββατα κάνω. Δηλαδή άμα με δεις να κάνω live θα είναι ή Σάββατο ή Παρασκευή και Σάββατο. Τελικά εσένα οι προβολές στα shorts σου μετράνε σαν 10 μίλιον προβολές να βγάλεις λεφτά. Όχι ρε μπρο, είναι σαν να σου λέει κάποιος ρε μπρο, τώρα για να σου δώσω αυτό το 50 πρέπει να σκαρφαλώσεις στην κορυφή του βουνού, ok. Το YouTube τι μου λέει πρέπει να φτάσει 10 μίλιον views σε 3 μήνες. Άμα πέρασουν 3 μήνες και έχεις 9 μίλια views δεν μετράνε, πάλι από την αρχή. Καλό βράδυ. Βασικά μόνο... Κάτσε, περίμενε. Ο Ντέλμαν αποχωρεί, οπότε καλό βράδυ, μπρο. Καλή δουλειά. Τώρα, ας πούμε, δεν μας λιώνει το κεφάλι. Πιστεύω ότι... Πώς είσαι έτσι, γαμώτο. Θα το πετάξουμε στο μάτι τώρα. Πιστεύω. Όχι. Τι είναι αυτό ρε μαλάκ. Loading ρε. Εντάξει μαντό μου, ελπίζω να τα ξαναλέμε. Μαντό, τι εννοείς μαντό. Μάγκα θες να πεις. Sorry. Bye bye.
Να, η αδερφή μας. Αυτή είναι η Λιλιούμ. Λιλιούμ. Λάιλιούμ. Λάιλιούμ. Τον κάναμε πέτρα. Τι λες ρε μπράδερ. Έγινε πέτρα, λόγω της φωτεινής πέτρας μας. Μου τον έκανε πέτρα και εμένα. Α, τελικά δεν φταίει πέτρα που έγινε πέτρα. Ναι, καλά τα είπα. Δεν έφταιγε η φωτιζόμενη... Σκάσε, μην μιλάς. Δεν έφταιγε η φωτιζόμενη πέτρα που έγινε πέτρα, όμπρο. Είναι επειδή ξημέρωσε. Έτσι κατάλαβα. Μη πέφτεις ρε βλάκα. Μου τον έκανε πέτρα και εμένα. Μπρο γαμά η MK11. What? Πω γκέι μουσική. Mortal Kombat. Ανδρέα, τι παίρνεις ρε φίλε. Α, λέει, μπρο γαμάει το Mortal Kombat 11. Τώρα το καταλάβω. Παίζω τώρα, όντως ρε μαλάκα. Μπρε. Μαλάκα, ξέρεις ότι άμα παίξουμε Mortal Kombat τις έχω γαμίσει έτσι. Πάμε ρε σκατζό χείρε. Έλα ρε. Παίξτε να γελάσουμε. Μαλάκα αυτό το κάνω live, περίμενε. Γιατί δεν το έχω, περίμενε. Wait. Πού είναι το ομίρε. Να του. Που σκατάει. Να του. Είναι μικρό το game. Τι 46 GB. Αυτό δεν κατεβαίνει ούτε αύριο. Βάλε στο τίτλο παίξε. Πάμε να γραμμίσουμε τον Αντρέα στο μοντάκο. Αυτό μάγκες δεν κατεβαίνει ούτε αύριο. Λαγκάρει το stream, όχι. Θα το βάλω να κατέβει το βράδυ και αν είναι, έχουμε το Σάββατο live. Mortal Kombat 11, γάμα με τον Αντρέα. Γάμα με τον Αντρέα στο Mortal Kombat 11. Κάντο πώς για τώρα. Πάθει τίποτα το stream. Να δούμε μέχρι πόση ώρα θα συνεχίσω αυτήν την μαλακία που παίζω. Τα μαλακία δεν είναι, αλλά ρε μπρο είναι weird. Πολύ βαρετό game. Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι, δεν σου δίνει αυτή την έμφαση του παιχνιδιού. Είναι ωραίο φτιαγμένο. Το story είναι λίγο fucked up. Δεν καταλαβαίνεις το story, αλλά σαν γραφικά είναι ωραία.
Πάμε Rocket League. Αντρέα, μπες Rocket League τώρα. Μπες Rocket League. Τίτλος, γαμάμε τον Αντρέα στο Rocket League. Κάτσε να παίξουμε ένα V1 πρώτα και μετά θα παίξουμε 2v2. Ωπα, κάτσε. Αντρέα, μπαίνεις λέει να μπω solo. Βγες από το Mortal Kombat, ρε μαλάκ. Μπες στο part, δεν μπορώ να μπω στο part γιατί... Πώς το λένε. Βασικά περίμενε. Κάνω μια δοκιμή τώρα. Πρέπει να βάλω mic εδώ. Wait. Δεν ακούτε το τέτοιο μετά. Ή περίμενε λίγο. Δεν ακούω το game τώρα. Ναι, είχα αλλά... έκανα πολύ μεγάλη μαλακία, περίμενα. Δεν μπορώ να το βάλω να ακουστεί τώρα ρε φίλε, θέλει γάμισε τα setup. Όπως σε κατουράω στο Rocket League. Μαλάκα συνάδες. Δεν μπορώ να τον βάλω να ακούσω. Και το game δεν μπορώ να βάλω να ακούσω μετά. Άμα τον έχω. Άμα βάλω το mic εδώ. Και αυτή τη στιγμή καίγομαι. Το game ποιος το χέζει ρε μαλάκ. Ναι ρε φίλε, άμα δεν ακούω... Δεν ακούγεις ούτε εσύ, άμα βάλω αυτό εδώ. Κάτσε μπας και το φτιάξω, αλλά... Audio output. Άμα βάλω τώρα... Αυτό... Άμα βάλω... Γαμιέται όλο τώρα. Λοιπόν, άκου. Γάμα λίγο αυτό.
Δεν μπορώ να βάλω αυτό ρε φίλε τώρα. Το game πρέπει να ακουστεί. Κάτσε που πήγε τώρα. Α όχι, εδώ πρέπει να το έχω. Έλα. Λοιπόν τώρα, wait. Ακούγεται τίποτα. Α! Γιατί δεν ακούγεται το game. Γιατί δεν ακούγεται, γιατί το γάμισε ρε Μίτσο. Το ακούγα το game τόση ώρα. Καλά κάνουμε leader. Α. Το game δεν ακούγεται γιατί μήπως είναι copyright. Αυτά ακούγονται. What? Τι έγινε ρε? Σε τι μας έβαλες ρε? Α, ένα Βιέννα! Ακούγεται. Α, οκ. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε ένα Βιέννα με τον Αντρέ. Με τον Αντρίκο. Φύγε ρε χοντρέ. Ρε θα ήθελα πολύ να τον ακούτε τώρα, αλλά ξέρετε τι πατέτες θέλει τώρα. Όχι, θα με βάλει τώρα γάμο. Epic save λέει ρε. Ξέρεις, μπορώ να μπω στο group, αλλά εσύ δεν θα με ακούς ρε. Θα σε ακούει μόνο το live. Θα έχει πλάκα να τον ακούγαμε. Λοιπόν, άκου, θα κάνω join group. Αλλά αφού σου βάλω πρώτα τον goal. Άμα δεν κάνω μαλακίες. Κοίτα ρε μαλάκα. Κοίτα μαλάκα. Στείλε μου invite ρε. Θα σου λέω εγώ τι λέει. Όχι, και εγώ θα τον ακούω. Αυτός δεν θα ακούει τι λέω. Μόνο από το live. Α, ναι. Εντάξει, τώρα αυτός δεν με ακούει, αλλά θα τον ακούω εγώ. Νομίζω. Γιατί μου βάζεις αυτό το γκολ? Τι! Έβαλα αυτό το γκολ εγώ! Τώρα πάρτο! Όχι, μου βάλε γκολ! Α, άντε ρε μαλάκα, με κάψε! Γαμημένη. Δύο-ένα είναι. Δύο-δύο είναι. Ω μαλακία κατά! Γκολ! Εντάξει, αναθυνάζομαι και εγώ όταν παίζω ροχίτλ. Πες εδώ πως δεν τα κολλάκια. Όπα! Όπα! Όχι ρε μαλάκα, όχι τέτοιο γκολ γαμημένε! Όχι ρε! Πάτα skip τώρα. Α, ναι, δεν μ' ακούει IRL. Πού, IRL. No, you fucking malaga, no. No, you fucking malaga, no. Κοίτα ρε μαλάκα, δες, γαμώτη. Έτσι.
Πάτα σκύβρε, θα πάω copyright με αυτή τη μαλακία. Μαλάκα, πόσο αργά πάει το φωνή. Γάμισε εδώ. Μοντέγω. Εντάξει, το live είναι λίγο. Πω ότι σε έκανε. Γάμισε, θα με κάνει. Μπερδεύει, μαλακία χαμό. Φύγε ρε γίγιντε γίγιντε. Πάμε. Είσαι πολύ καλός βλέπω, γάμισε τα. Ρε, όταν παίζουμε 2v2 είμαστε αρκετά καλοί μαζί μας. Μεταξύ μας, όχι μαζί μας. Αλλά ένα V1 δεν έχουμε παίξει ποτέ. Μύρε, πούστε. Και πάλι τώρα που παίζουμε σε γαμά. Ένα V1 με τον Jason τώρα, εσύ και ο Jason. Τώρα. Καμώ. Μη ρε μαλάκα, μια ευκαιρία. Wow. Ρε μαλάκα, πού συγκεντράρεις έτσι μαζί μας, μεταξύ μας. Γιατί λέω μαζί μας, είμαι τόσο χαζός. Ρε μαλάκα, πού συγκεντράρεις έτσι μαζί μας, μεταξύ μας. Γιατί λέω μαζί μας, χαζός. Δεν παίζω Rocket League και όταν έπαιζα ήμουν πανάχριστος. Έλα ρε μπρο, έλα. Εντάξει, εξάσκηση θέλει. Τι θες βρε μαλάκα. Τι ούτε έναν, έχω βάλει 2 γκολ. Όχι ρε μαλάκα δοκάρι γάμο. Τι είναι αυτός ρε. Mortal Kombat, αλλά κάπως πρέπει να το σετάρω να μιλάμε μεταξύ μας. Γιατί είναι μαζί μας ρε μαλάκα, τι έχω πάθει. Τι έκανα ρε πούστη. Okay, man, σέντρα του έκανα του άλλου. Άντε γάμο το αυτοκίνητό μου γάμο. Δες εδώ ρε μαλακ. Με έχει πω 8-2. Τι έχασε ρε μπρο, ούτε εγώ δεν τα χάνω. Δεν είσαι, δεν παίζεις καν. Δες εδώ ρε μαλακ. Ρε όταν παίζουμε ρε φίλε 2v2 αυτά δεν τα κάνει ο μαλακ. Πόρε. Επειδή είσαι άρθρο. Ρε τι έκανε ο μάλακα. Πλάκα κάνεις καλύτερο αυτό. Τι έκανε ο μάλακα. Καλά τι να βάλω τώρα, κάνει ρήμα τώρα. Όταν έπαιζα. Μπρο, ούτε Bayern vs Barcelona να ήταν. Πάμε ρε μαλακά, έλα τώρα να σηκήσω. Έλα. Πατά ρε τη ρε. Έλα άλλο ένα. Πόσα θες τώρα, 10. Ναι ρε 10 άμα μπορείς. Πατάω το keyboard, θα κλείσω κανένα live ρε. Α. Ένα βιένα μπήκαμε ρε μάλακ. Πόσο μικρό αυτό. Είναι
Είναι λίγο μικρό φαίνεται. Μίτσο, σου φαίνεται λίγο περίεργο. Είναι λίγο το γήπεδο, ρε. Το είδα, ρε, μπρο. Τι γήπεδο είναι αυτό, ρε μαλάκα! Φακ, μαλάκα, γιατί έχει πάνω και με τα χωρίδια. Πολύ βλακή. Ρε, τι γήπεδο είναι αυτό! Ωραία, μαλάκα, τώρα μου κόπηκε η ανάσα. Α, τι γήπεδο είναι αυτό, ρε μαλάκα! Δεν έχω ιδέα. Γαμάει, αλλά... το φακ. Αυτό σου λέω! Μπρο, δεν ξέρω τι κάνω. Πάρ' τα αρχίδια μου, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό. Όχι, ρε μαλάκα, τέτοιο γκολ. Λοιπόν, μάγκες, γενικά όπου να είναι το stream cleaning, την μπούρδα που έπαιζα πριν δεν θα την ξαναπαίξω. Όχι, ρε μαλάκα, τέτοιο γκολ! Τι είσαι σου, μαλάκα. Όχι, ρε μα! Τι γαμιόλης είναι αυτός, θα το κάνω reporter. Reporter, έλα. Όχι. Σημασία είναι ότι έβαλα το πρώτο γκολ. Γιατί το κάνω αυτό. Ξέχασα ότι ανεβαίνει και εκεί πάνω η μπάλα. Πρέπει να ξέρεις, θα με κάνεις. Μύρε μαλάκα! Ακούγεται και από το μάκι του Αντρέα. Το ξέρω. Πάτα σκυπ. Εντάξει, μιλάω στο mic, είναι λες και μιλάω σε αυτόν, αλλά μιλάω στο live κανονικά. Αλλά εγώ νιώθω ότι μιλάω σε αυτόν. Αλλά αυτό... και λέω γιατί δεν μου απαντάει και μετά... εντάξει, fucking... fuck you! Μιλάω στο mic, είναι λες και μιλάω σε αυτόν, αλλά μιλάω στο live κανονικά. Και μου έχει λίγο delay. Λίγο. Και μου έχει λίγο delay. Τι στάδιο είναι αυτό, ρε. Όχι, ρε, τύχε. Μη σε τύχω. Μη σε πετύχω, βάζει. Μπούμε την όπιση να μπορούμε, ούτε 4x4 αν έχω. Λοιπόν, μάγκες, ευχαριστώ πολύ όσοι μπήκατε και είδατε το live και τις μαλακίες που έκανα και τον ερασιτεχνισμό μου. Λογικά, βίντεο δεν ξέρω, πραγματικά θέλω πολύ μεγάλο... μη μιλάς, ρε. Θέλω πολύ μεγάλο κουράγιο για να κάνω βίντεο. Live λογικά το επόμενο Σάββατο. Μάγκες, όλοι ένα like και ένα sub. Εδώ δεν ξέρω, πραγματικά θέλω πολύ μεγάλο... μην μιλάτε. Πολύ μεγάλο κουράγιο. Live λογικά το επόμενο Σάββατο. Ωραία να με ακούω δύο φορές. Λοιπόν, bye σε όλους. Κοίταξε, κάποια στιγμή θα με δείτε full βελτιωμένο, okay. Είναι λίγο της τρελής, δεν πειράζει. 6 likes, πάμε λίγο!
Κάποια στιγμή θα με δείτε να πάω από έτσι σε έτσι. Φουλ ξαφνικά όμως. Απλά αυτή τη στιγμή θέλω, μάλλον κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Χωρίς να κάνω διάλειμμα. Ξέρεις, είναι κάπως έτσι. Οπότε αυτά. Bye, καλό βράδυ. Thank you Jason για το main host ως moderator. Κάτσε να το κάνω μιούτρι. Λοιπόν. Λοιπόν, καλό βράδυ, μάγκες. Bye.